Ελλάδα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η περιπέτεια των Γερμανών τουριστών στο πέραμα Μαμιλοποτάμου. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας λύπησε πάρα πολύ. Είναι απαράδεκτο, είναι αχαρακτήριστο και βέβαια δεν προσυδειάζει προς τα κριτικά ήθη και έθιμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση εξαπολύει κεραυνούς εναντίον των φερόμενων οστραστών που με τη συμπεριφορά τους έθεσαν σε κίνδυνο τους επισκέπτες στο νησί και δυσφήμισαν τον τόπο. Πραγματικά υπάρχει έντονος προβληματισμός για τι ακριβώς αυτό το περιστατικό ήρθε ως αφορμή να σκεφτούμε πάλι αυτό που συζητάμε χρόνια τώρα. Τα προβλήματα συμπεριφοράς που υπάρχουν στο Μιλοπόταμο και όχι μόνο στο Μιλοπόταμο, συνολικά θα έλεγα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Και δεν μπορεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο ούτως ή άλλως είναι καταδικαστέο από όλη την κοινωνία, όχι μόνο του Μιλοποτάμου αλλά και του Ρεθύμνου και από όλη την Κρήτη, να χαρακτηρίζεται μια ολόκληρη κοινωνία. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, που σε επικοινωνία που είχε με τους τουρίστες αφενός εξέφρασε την ειλικρινή συγγνώμη του για τα γεγονότα και αφετέρου τους προσκάλεσε να περάσουν μια εβδομάδα στο νησί με έξοδα δικά του. Πρόταση την οποία έκανε αποδεκτή με χαρά η οικογένεια. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης καταδικάζει την απαρεδεκτή επίθεση σε Γερμανούς τουρίστες στην περιοχή του Περάματος. Συμπεριφορές τέτοιου είδους δεν συνάδουν με την κριτική φιλοξενία και πλήττουν το τουριστικό μας προϊόν. Ένα μεγάλο συγγνώμη από τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν τις διακοπές τους και από ό,τι έμαθα τιμούν και έρχονται στη χώρα μας, έχουν έρθει αρκετές φορές. Επικοινωνία με την οικογένεια των Γερμανών τουριστών είχε και ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το περιστατικό. Και όλα αυτά συμβαίνουν και στην καρδιά μιας τουριστικής περιόδου που χαρακτηρίζεται από μια ουσιαστική ανάκαμψη μετά τα δύο άσχημα καλοκαίρια της πανδημίας. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει και για την αυτοδιοίκηση? Έχει τεράστια ευθύνη για ό,τι έχει διαμορφωθεί στην τοπική κοινωνία μέχρι σήμερα. Σημαίνει ότι η πολιτεία, η περιφερειακή και η τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια τώρα βλέπουν τα πράγματα πώς είναι, πώς εξελίσσονται, τι συμβαίνει. Βλέπουν το φόβο που επικρατεί στην κοινωνία, βλέπουν την εικόνα που δείχνει η περιοχή, βλέπουν ότι στιγματίζεται η περιοχή, παρόλο που η πλειοψηφία δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι καιρός πια να το δούμε κατάματα το πρόβλημα, να παραδεχθούμε ότι η κοινωνία μας έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα το οποίο ξεκινάει από τον τρόπο συμπεριφοράς. Αλλά όμως αυτό το περιστατικό, πραγματικά το λέω και το πιστεύω ότι δεν χαρακτηρίζει όλη την κριτική κοινωνία, ούτε του Μιλοποτάμου, ούτε του Ρεθύμνου. Στα χέρια του εισαγγελέα Ρεθύμνου βρίσκεται η δικογραφία της υπόθεσης. I want that these people just get locked up. Like, these people don't have really deserve to be on the streets. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φερόμενοι οστράστες του περιστατικού έχουν ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, να έχει ζητήσει ήδη από χθες την απόλυτη κινητοποίηση της αστυνομίας ώστε να εντοπιστούν. Από μια άποψη, το ότι τα θύματα είναι Γερμανοί τουρίστες που έπρεπε να είναι φιλοξενούμενοι μας και να τους τιμούμε, συνέβαλε στο να πάρει δημοσιότητα το γεγονός και να δούμε κατάφαση το πρόβλημα. Γιατί λυπάμαι που το λέω, αλλά το ξέρετε καλύτερα από μένα, τέτοια περιστατικά γίνονται πάρα πολύ συχνά πια στην Κρήτη. Και δυστυχώς πολλοί κόσμος καν φοβάται να τα αναφέρει.